Χιλιάδες Παλαιστίνοι καταφτάνουν σε αυτό το νοσοκομείο στη Νότια Γάζα όχι μόνο για να φροντίσουν τα τραύματά τους αλλά και για να αναζητήσουν καταφύγιο. Το πόσιμο νερό έχει τελειώσει στα καταφύγια του ΟΗΕ σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας και τα νοσοκομεία θεωρούνται το τελευταίο καταφύγιο από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Οι εξουθενωμένοι γιατροί δίνουν μάχη για να φροντίσουν τους ασθενείς και φοβούνται ότι οι γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος σύντομα θα ξεμείνουν από καύσιμα. Η πρόσβαση γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη και επικίνδυνη και οι εργαζομένοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν προειδοποιηθεί να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας. Όσοι προσπαθούν να ξεφύγουν πρέπει να περιμένουν πολλές ώρες για μια ευκαιρία να διασχίσουν το συνοριακό πέρασμα της Ράφα. Όμως το Ισραήλ το έχει αποκλείσει αφήνοντας τη Γάζα υπό πυρά και χωρίς πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα και ηλεκτρισμό. Το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε την Τρίτη ότι η πολιορκία του Ισραήλ στη Γάζα και η εντολή για εκένωση μπορεί να ισοδυναμεί με το διεθνές έγκλημα της βίαιης μεταφοράς αμάχων. Πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ήδη αρχίσει την αποστολή προμηθειών στην περιοχή μέσω Αιγύπτου.